Η έκθεση με τίτλο Skateboard Art Crimes είναι η πρώτη στην Ελλάδα με θέμα την τέχνη πάνω στη σανίδα του skateboard, την ιστορία του αθλήματος καθώς και την παρουσίαση της προσωπικής συλλεκτικής συλλογής του Αλέξη Φλωράκη, μετατρέποντας την έτσι σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εκθέσεις του είδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει η γνωστή ιστορία σε όλους μας ότι τη δεκαετία του 50 οι αθλητές του σερφ θέλοντας να δαμάσουν τα κύματα του πεζοδρομίου, ας πούμε, ανακαλύψανε το σκέιτ, αλλά το ανακαλύψανε έχοντας κάποια ίδια αθλήματα που προϋπήρχαν και δανειστήκανε κάποια στοιχεία και προχώρησε το σκέιτ. Η φετινή παρουσίαση της έκθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της ιδιαιτερότητάς της αλλά και του επαιτειακού της χαρακτήρα, μιας και συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας στον χώρο της τέχνης, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Η ιστορία του skateboard στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στη Θεσσαλονίκη. Το skate στην Ελλάδα ξεκινάει οργανωμένα πλέον το 1978 με την ομάδα των Thunderboys από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ξεκινήσανε και τους πρώτους αγώνες skate από το 1979 ήδη σε συνεργασίες με το Δήμο και με διάφορους φορείς. Όπως όλες οι ομάδες, κάνοντας κάτι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν έναν χώρο και να μπορούν να κάνουν πιο άνετα το άθλημά τους, να μπορέσουν να εξελιχθούν και γενικά να διεκδικήσουν έναν χώρο στην κοινωνία. Ένας από τους στόχους της έκθεσης είναι να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στο άθλημα. Παρεξηγημένο άθλημα είναι. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή την έκθεση για να μας γνωρίσει ο κόσμος και να πούμε και 5 πράγματα. Ναι, μεν το σκέιτ μπορεί να κάνει μια φθορά σε κάποια πράγματα, αλλά δεν συζητάμε για τη φθορά που προκαλούν τα αμάξια παρκάροντας στα πεζοδρόμια και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Επίσης, ως φορολογούμενοι πολίτες, μπορώ να πω ότι το ένα το μαρμαράκι που έσπασα το έχω πληρώσει 100 φορές μέσα από τους φόρους μου. Η έκθεση φιλοξενείται στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, που στεγάζεται στο Μέγαρο Μπύλου στην οδό Υποδρομίου και γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε.